Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η κυβέρνηση ζητά ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Όμως το θέμα είναι ότι τη σημερινή κυβέρνηση δεν την εμπιστεύεται η κοινωνία. Είναι μια κυβέρνηση επικίνδυνη, αλαζονική και συνάμα υποτακτική. Κάθε μέρα που παραμένει στην εξουσία καταστρέφει κοινωνικές δομές. Αναιρεί κεκτημένα, παραχωρεί εθνική κυριαρχία, καταπατά δικαιώματα, ξεπουλά δημόσια περιουσία και πόρους, ακροτηριάζει τη δημοκρατία. Η προστασία του περιβάλλοντος και η ορθή διαχείριση των οικοσυστημάτων με αφορμή την οικονομική κρίση θυσιάζεται στο δωμό των επενδύσεων και της δίθεν ανάπτυξης. Με αιχμή του δόρατος το ΙΠΕΚΑ, που μόνο κατευθυμισμό θα μπορούσε να λέγεται Υπουργείο Περιβάλλοντος, και εδώ θα ήθελα να πω ότι η χθεσινή ομιλία του κυρίου Μανιάτη απέδειξε για άλλη μια φορά ότι το περιβάλλον έχει φύγει στην ουσία από τις προτεραιότητες, ακόμη και από τα ενδιαφέροντα του Υπουργείου. Έχει γίνει Υπουργείο Ενέργειας και μόνο. Κουβέντα δεν είπε χθες ο κύριος Μανιάτης για το περιβάλλον. Τι να πει εξάλλου, αφού η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στην αποδυνάμωση κάθε διαχειριστικού εργαλείου προστασίας του περιβάλλοντος και στη θεσμοθέτηση της καταστροφής του. Το νερό, το δάσος, η αιγυαλή, η φυσική πόρη για την κυβέρνηση δεν είναι δημόσια αγαθά που χρήζουν προστασίας, αλλά προϊόντα που πολλούνται, ενίοτε χαρίζονται και αγοράζονται από επιχειρηματικά συμφέροντα. Η περιβαλλοντική, σε εισαγωγικά, πολιτική της κυβέρνησης ξεσκεπάστηκε πέρα κάθε αμφιβολίας με το πρόσφατο σχέδιο νόμου, επέσχυντο νόμο του κράτους πλέον, για τα δάση. Το ΙΠΕΚΑ, πιστό στο δόγμα επενδύσεις και ανάπτυξη με κάθε κόστος, δεν δίστασε να καταπατήσει συνταγματικές επιταγές υπεράσπισης των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας, να καταργήσει την απόλυτη προστασία των αναδασωτέων εκτάσεων και την απαγόρευση μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των δημοσίων δασικών εκτάσεων. Το ΙΠΕΚΑ επιτρέπει πλέον τη λαϊλασία των δασικών οικοσυστημάτων, διευκολύνει την παραχώρηση δασών σε ιδιώτες και επιτρέπει σε αυτά κάθε είδους δραστηριότητα, από χωροθέτηση τουριστικών χωριών μέχρι και δεξαμενών καυσίμων. Ταυτόχρονα, με φωτογραφικές διατάξεις, διευκολύνει την υφαρπαγή της δημόσιας περιουσίας και παρακάμπτει περιορισμούς, εμπόδια για τους επενδυτές που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Την ίδια στιγμή το δασολόγιο και οι δασικοί χάρτες παραπέμπονται για άλλη μια φορά στις ελληνικές καλένδες. Η πατρίδα μου, η Χαλκιδική, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες. Χιλιάδες στρέμματα δημοσίου δάσους παραχωρήθηκαν σε ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα. Εκατοντάδες χιλιάδες αιωνόβια δέντρα βορά στους αδιφάγους επενδυτές, ώστε ο ρηκτός πλούτος να προσφέρει τεράστια κέρδη σε λίγους, ενώ το κόστος μετακυλίεται στις τοπικές κοινωνίες. Στη Χαλκιδική έγινε από την αρχή σαφές το τι θεωρεί η κυβέρνηση ανάπτυξη. Ξεπούλημα σε ιδιωτικά συμφέροντα δημοσίου χώρου και πόρων, με αντάλλαγμα λίγες θέσεις εργασίας και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική καταστροφή. Έγινε επίσης ξεκάθαρη η κυβερνητική λογική, η καλύτερα ο παραλογισμός, ότι την ανάπτυξη την επιβάλλουμε με βία και την προωθούμε με κάθε κόστος. Ότι ο διάλογος γίνεται μόνο με τον επενδυτή και οι όποιες απαιτήσεις του ρυθμίζονται με νομοθετικές πρωτοβουλίες και τροπολογίες. Ότι η έννοια της νομιμότητας που με κάθε ευκαιρία επικαλείται η κυβέρνηση γίνεται λάστιχο στα χέρια της όταν φροντίζει να νομιμοποιεί εκ των υστέρων κάθε παρανομία του επενδυτή. Ότι η διαμαρτυρία και οι τεκμηριωμένες αγωνίες των πολιτών αντιμετωπίζονται με διώξεις, άγρια καταστολή και ποινικοποίηση. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, στο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουμε ότι κάθε ανθρωπογενής δραστηριότητα έχει επίδραση στο περιβάλλον και ότι το βασικό κριτήριο πολιτικών επιλογών πρέπει να είναι η αειφορικότητά της σε συνδυασμό με το τελικό μακροπρόθεσμο κοινωνικό και δημόσιο όφελος.
Στον αντίποδα των καταστροφικών πολιτικών της κυβέρνησης για το ΣΥΡΙΖΑ η Χαλκιδική θα γίνει το στίχημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης με εργαλείο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Και στον αντίποδα της βάρβαρης καταστολής θα γίνει το υπόδειγμα της κοινωνικής συνεργασίας και συμμετοχής. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι καιρός να ανατρέψουμε την κατάσταση που δημιουργήθηκε από χρόνια λαθασμένων σχεδιασμών, μικροπολιτικών φιλοδοξιών, διαπλεκόμενων συμφερόντων και επιβολή ενός ξεπερασμένου και αδιέξοδου μοντέλου ανάπτυξης. Το κυβερνητικό δόγμα «επενδύσεις με κάθε κόστος», που παραβλέπει κάθε έννοια υφόρου ανάπτυξης, διασφάλισης εργασιακών δικαιωμάτων, προστασίας του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, πρέπει να ανατραπεί. Η νοοτροπία διαλόγου με παρουσία των δυνάμεων καταστολής και επιβολής των πολιτικών αποφάσεων με αυταρχικό τρόπο πρέπει να ανατραπεί. Δυστυχώς, η νεοφιλελεύθερη φιλοσοφία και η εφαρμογή της δεν περιορίζεται στη Χαλκιδική. Χαρακτηρίζει κάθε δραστηριότητα, νομοθετική πρωτοβουλία και κυβερνητική πρακτική. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε τομέα. Ένα αυταρχικό κράτος σε εντεταλμένη υπηρεσία εξυπηρέτησης δανειστών και επενδυτών. Κύριοι της κυβέρνησης, οι πολίτες αυτής της χώρας δεν αντέχουν άλλο. Η κοινωνία απαιτεί αλλαγή πολιτικής και στρατηγικής και η κυβέρνηση το γνωρίζει. Η κοινωνία απαιτεί ένα συγκροτημένο σχέδιο εξόδου από την κοινωνική και οικονομική κρίση. Ένα σχέδιο αηφόρου ανάπτυξης με σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Απαιτεί απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα, πολιτικά και ατομικά δικαιώματα που με άλοθη την οικονομική κρίση η κυβέρνηση έχει καταστρατηγήσει. Απαιτεί δικαιοσύνη, πλουραλισμό και διαφάνεια. Απαιτεί το δημόσιο συμφέρον να έχει προτεραιότητα έναντι του ιδιωτικού. Απαιτεί οι κοινοί χώροι, πόροι και δομές να παραμείνουν κοινοί. Να μην ξεπουληθούν σε ιδιωτικά συμφέροντα για ένα ξεροκόμματο. Τελείωσε, παρακαλώ. Πρόεδρε. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε όραμα, εργαλεία και βούληση. Είμαστε έτοιμοι με δομημένο, ρεαλιστικό, τεκμηριωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα να ικανοποιήσουμε αυτές τις κοινωνικές απαιτήσεις. Απαιτήσεις που για μας είναι αυτονόητες και θα αποτελέσουν τον κορμό της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση της αριστεράς που θα αναλάβει τις τύχες της χώρας σύντομα. Θα αντικαταστήσει την καταστολή με το διάλογο και το άνευ όρο ξεπούλημα δημοσίου πλούτου με ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης. Κύριες και κύριοι βουλευτές, την ψήφο εμπιστοσύνης τη δίνουν οι πολίτες και όχι οι κυβερνήσεις. Και πολύ σύντομα οι πολίτες θα μιλήσουν. Σας ευχαριστώ.